Να καλησπερίσουμε όμως αμέσως τον Δήμαρχο Κισάμου, τον κύριο Θεόδωρο Σταθάκη. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο μέρος, το Ελαφωνήσι. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Βακιαφανιανάκη, και σε εσάς, όσους μας παρακολουθούν. Χρόνια πολλά, να ευχηθώ με υγεία. Βεβαίως, χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλό Πάσχα σας ευχόμαστε. Άμι. Στην αρχή της συζήτησής μας. Είναι ιδιαίτερες αυτές οι ημέρες, όμως και τα προβλήματα, η αντιμετώπιση τους, έτσι, και οι δράσεις δεν σταματούν. Έτσι ακριβώς. Παρά τις ημέρες. Ο Δήμος Κισάμου έχει την ευλογία από τη φύση, το Θεό, να είναι μεν στο δυτικό άκρο της Κρήτης, αλλά να έχει σπάνιες ομορφιές από την ιδιαίτερη φυσικού κάλου περιοχές. Έχει, όπως είπατε, και το Ελαφωνήσι, το Δραμβούσα, Μπάλο, το Φαλάσσανα, τρεις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οι λεγόμενες Natura. Οφείλουμε και εμείς στους Δήμους, οι Δημότες, αλλά και όχι μόνο στη δική μας περιοχή Natura, αλλά σε όλες τις περιοχές Natura, να δοθεί απαιτούμενη σημασία από όλους, από τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, στην πολιτεία. Και επιτέλους να πούμε και στους πολίτες τι σημαίνει προστασία μιας ιδιαίτερης φυσικού κάλους περιοχής, τι σημαίνει ανάδειξή της, διότι κάποιοι την ταυτίζουν με την ανάπτυξη κέρδους και επιχειρηματικότητας, κάποιοι άλλοι με την αποτροπή να υπάρχει κέρδος και επιχειρηματικότητα, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά συγκρούνται στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα με λάθος προσανατολισμό. Νομίζω ότι αν από την αρχή δεν ξεκαθαριστεί τι σημαίνει σωστή διαχείριση, σωστή αξιοποίηση, που αυτά να συνάδουν και με την προστασία βέβαια της φύσης και του περιβάλλοντος. Έχουμε προβλήματα, κύριε Σταθάκη, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς αυτό που τονίζουμε και είπαμε και προχθές κατά την επίσκεψη του Υπουργού και του Προέδρου του Φορέα, κύριου Σταθάκη, του Προέδρου του Φορέα, του κύριου Λιμπεράκη, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς τον κόσμο και στον εαυτό μας τι σημαίνει λοιπόν προστασία. Ότι προστασία σημαίνει να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα παραμονής του οικοτόπου, των φυσικών περιοχών, της πανίδας και της χλωρίδας, και ταυτόχρονα η διαχείριση της παραλίας της κάθε περιοχή, γιατί όλοι σε κάθε περιοχή Natura σχεδόν στην άκρη υπάρχει μια παραλία και όλοι αυτοί εποφθαλμιούν, τη διαχείριση δηλαδή της αμμούτσας που έχει να κάνει με τους επισκέπτες και την ίσπραξη κάποιων χρημάτων. Αν το δούμε σε αυτή τη λογική, είναι λάθος, είτε εμείς είτε κάποιοι άλλοι. Από τα έσοδα που θα υπάρχουν από τη διαχείριση της εκάστοτε παραλίας, πρέπει να υπάρχει συντήρηση και η προστασία του οικοσυστήματος που είναι πίσω από αυτήν. Το Ελαφωνήσι, βέβαια, η μεγαλύτερο μέρος που είναι πίσω είναι ιδιωτικής έκτασης. Αν προχωρήσουν οι ενέργειες που ζητούμε χρηματοδότηση για να γίνει απαλωτρίωση, θα είναι ένα πολυθετικό βήμα. Επίσης υπάρχει το νησί Ελαφώνησο, το οποίο ανήκει στην Υπουργείο Οικονομικό Συστηματική. Θα μπορούσε να παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο πρώην Δήμος Συναχωρίου είχε εκτελέσει έργα εκεί, το πρόγραμμα LIFE, τα οποία θέλουν συντήρηση, δεν έχουμε την αρμοδιότητα τώρα. Θα δούμε όμως, σε συνεργασία και με τον όμορο Δήμο Καντάνου Σελήνου και με το φορέα τώρα διαχείριση των δρυμών, του Εθνικού Δρυμού, που είναι, πάγονται πλέον όλες τις περιοχές Natura. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Θα είμαστε σε συνεργασία, αλλά πάντα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά τη διαχείριση των περιοχών. Οι επιστημονικοί φορείς και όλοι αυτοί πρέπει να χρηματοδοτούνται, να κάνουν έρευνες, να δίνουν τις προτάσεις, να δίνουν τις οδηγίες, την κατεύθυνση, αλλά πάντα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαφορετικά τα παραγόμενα αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που μπορεί καθένας να προγραμματίσει, να επιθυμήσει. Να μην παίρνονται, εννοείται, κύριε Σταθάκη, κεντρικά κάποιες αποφάσεις. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό το κεντρικό αθηναϊκό κράτος δεν βλέπει ότι μας έχει κάψει και δεν το βλέπουμε ακόμα και ναι, 2018, μετά από 8-10 χρόνια, 9 χρόνια κρίσης, δυστυχώς συμβαδίζουμε στην ίδια λογική. Χρήματα δεν υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν χρήματα για αυτά, υπάρχουν χρήματα. Εμείς έχουμε και χρήματα για τη διαχείριση της Γραμβούσας, προστατευόμενη περιοχή στην Πάλου. Προσπαθούμε με δράσεις, ενέργειες. Τώρα θα ξεκινήσουμε για να δείξουμε πώς πρέπει να διαχειρίζεται μια περιοχή τέτοια ευαίσθητη. Θα ξεκινήσουμε να γίνεται η μεταφορά των επισκεπτών οδικός με λεωφορεία. Θα σταματάνε δηλαδή στην αρχή της προστατευόμενης περιοχής με ένα πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί, ώστε να μην επιβαρύνεται με 700 και 800 και 500 αυτοκίνητα κάθε μέρα όλη αυτή η περιοχή. Να μεταφέρονται λοιπόν με λεωφορεία, να ταχθεί διαδρομή, να εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας που προβλέπει την αποχώρηση και όλες αυτές που, και όλα αυτά που προβλέπονται μέσα. Να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία
των εργαζομένων του Δήμου με τον πληθυσμό αυτό που έρχεται, γιατί θα τους μεταφέρει με το λεωφορείο και θα τους μπορούν μέσα να τους δώσουν οδηγίες, να βγουν τα φυλάδια, να τους πούνε για ποιο λόγο, τι πρέπει να προσέξουν, ότι πρέπει να απομακρυνθούν για ποιους λόγους. Άλλος θέλει να πάει να κατασκηνώσει, να μείνει εκεί μόνιμα. Πώς θα τον βγάλουμε εμείς? Έρθει ο κανόνας και λέει: μα είναι ο Δήμος υπεύθυνος. Να κάνει τι, κύριε Αβγιανή? Να πάρει ένα όπλο και να πυροβολεί τους είπα τη νύχτα για να φοβηθούν να φύγουνε? Αφού έχει πάει με το αμάξι του εκεί και έχει κατέβει και έχει πάρει τις σημειές του, δεν υπάρχει κάποιος να τον εμποδίσει. Τώρα όμως δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Και θα μπορούμε να το εξηγήσουμε κιόλας που αν επιθυμεί ο άνθρωπος αυτός να μην προχωρήσει σε αυτή τη διαδρομή, να γυρίσει από τον άσφαλτο που είναι στην αρχή του χωματόδρομου, να γυρίσει να πάει σε μια άλλη περιοχή. Υπάρχει δηλαδή ενημέρωση. Λείπουν αρκετά πράγματα από τη διαχείρισή μας και θέλουμε εκπαίδευση διαρκής όλοι μας σε αυτό το τομέα. Γιατί είναι μεν ο τουρισμός είναι αυτό που μας έχει μείνει, αλλά και αυτό να το προσεγγίζουμε πάντα με μια τάση ειλικρίνειας και κυρίως με το να αναδείξουμε τα χρυσάφια που έχουμε, που είναι οι περιοχές μας, που υπάρχουν και άλλες περιοχές. Δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Φυσικά και έχουμε, είμαστε περήφανοι που βραβεύονται οι παραλίες μας, αλλά αυτά που σε συνδυασμό με την κουλτούρα που υπάρχουν, δηλαδή με την κουλτούρα του Έλληνα, του κριτικού, με την κριτική φιλοξενία και την. Και την κριτική διατροφή. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά πατσέτο λοιπόν βραβεύουν και επιβραβεύουν τα πάντα. Είμαστε ευτυχείς, έτσι ευλογημένοι που έχουμε τέτοιες περιοχές, αλλά που και αυτές, όπως είναι κατανοητό, θέλουν τη φροντίδα μας. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ το, δηλαδή, όποιοι έχουμε κάνει επίσκεψη σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και σε άλλα μέρη που δεν έχουν αυτές τις ομορφιές που έχουμε εμείς, φτιάζουν όλοι ένα μύθο. Τις περιοχές τους προσπαθούν να φτιάξουν μύθο, να χτίσουν γύρω από αυτόν ένα σενάριο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον κόσμο για να ζήσουν. Εμείς έχουμε λοιπόν όλη την μυθολογία πραγματικότητα εντός εισαγωγικών από την προϊστορία, από την, τα αρχαία μας, τον πολιτισμό μας, τις αρχαίες πόλεις, τα πάντα υπάρχουν υπαρκτά, δεν είναι ψεύτικα μας εδώ. Και ίσως γι' αυτό ίσως εμείς αδρανούμε στο να ετοιμαστούμε και να έχουμε ετοιμάσει αυτή την νοοτροπία και παιδεία. Πρέπει να έχουμε αντίληψης υποδοχής του τουρισμού και της διαφύλαξης του πολιτισμού μας. Γίνονται προσπάθειες, δεν τα ισοπεδώνουμε όλοι, προσπαθούμε λίγο πολύ, αλλά χρειάζεται να μπει αυτό πλέον στην τοπική κοινωνία με πιο ειλικρινή τρόπο. Να μην βλέπει ότι όπου υπάρχει δασαρχείο, αρχαιολογία ή μια αποδίδατη απαγόρευση, ότι είναι καταστροφή για την περιουσία του τόπου του και να αναντιώνονται και να γίνονται ζημιές ή οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε όλοι συνεργάτες στο ίδιο μήκος κύματος. Και να μην νιώθουν ότι κάποιοι με κάποιο εύκολο τρόπο πάντως ξεγελάσουν ξαφνικά, όπως και τα μέσα, ας πούμε, πολλές φορές. Δηλαδή βλέπω ότι κάποια μέσα γράφουν με το μαλακό προσπαθεί το κράτος να πάρει τη διαχείριση από τους Δήμους. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται να πάρει κανείς όταν μια τοπική κοινωνία δεν επιθυμεί να γίνει κάτι που δεν το θεωρεί σωστό. Έχει τους τρόπους αντίδρασής του και τους μηχανισμούς που σταματάει αυτό. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Είναι πώς πρέπει να συνεργαστεί η τοπική κοινωνία με τους επιστημονικούς φορείς για να έχει το καλύτερο παραγόμενο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και να μην εκμεταλλευόμαστε μέχρι τέλους, με την κακή έννοια βέβαια, τα λέμε εκμετάλλευση, τέτοιες περιοχές για να υπάρχει κέρδος. Υπάρχει λοιπόν, θα υπάρξει ένα προεδρικό διάταγμα, κύριε Σταθάκη, που θα βάζει έτσι τα όρια. Θα βάζει περιορισμούς στο τι θα γίνεται στην περιοχή εκεί? Όχι, γιατί έχουμε συναντήτη. Ναι, θα υπάρχει τώρα συναντήτη περιορισμούς που έχει να κάνει γενικά με τις περιοχές Natura. Είναι μια μεγάλη έκταση. Ναι, βεβαίως. Και στην Κρήτη. Ξεκινάει από το Ατοπόλια και φτάνει, ας πούμε, μέχρι το Δαφονήσι. Έχει να κάνει δηλαδή με προτάσεις και δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με τις ιδιωτικές περιουσίες. Και όχι με τη διαχείριση στην άμμο. Η άμμο ανήκει στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, είναι παραλία, είναι γυαλός. Διέρχονται μέσα από την προστατευόμενη περιοχή και φτάνουμε στη θάλασσα. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Αλλά πέρα από τους κανόνες έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν ώρες, ας πούμε, παραμονής, πρέπει να υπάρχουν οι ομπρέλες για να είναι άλλο στο σκιά, να μην είναι στον ήλιο. Και πόσες ώρες θα διαχειριστεί εκεί πέρα, να υπάρχει καθαριότητα, να υπάρχουν τα πάντα. Και μετά να γυρίζουν, να απομακρύνονται. Δηλαδή στο Λαφονήσι δεν είναι ότι κερδίζει οι δύο Δήμοι που εισπράττουν και κάνουν ένα τζίρο 500.000 ευρώ ή 600.000 ευρώ το χρόνο από εκεί πέρα. Είναι οι 40 θέσεις εργασίας που ασχολούν, είναι όλος ο κόσμος που δουλεύει προς τα πίσω, μαγαζιά, ταβέρνες, βενζινάδικα, ξεναγεί από το Ηράκλειο, όλοι αυτοί που γυρίζουν τον κόσμο. Και έτσι γίνεται η κυκλική οικονομία και μένουν και κάποια χρήματα στο τόπο μας. Μπορεί οι ξένοι να μας τα παίρνουν μέσω των τραπεζών και τα πάνε έξω, με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναγυρίζουν εδώ. Και εκεί πρέπει να οργανωθούμε όλοι με σύνεση, με καθαρό μυαλό, με ειλικρινές προτάσεις. Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, να φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα και στις τοπικές κοινωνίες. Όχι το ευκαιριακό κέρδος που μπορεί να είναι της μιας σεζόν, του ενός μήνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε στον κριτικό επιχειρηματία,
αλλά και κάτοικο να βλέπει με αυτό, όχι με αυτό το μάτι τους ξένους. Έτσι. Δηλαδή θα νοικιάσω 10 δωμάτια γιατί θα παίρνω 1000 ευρώ το βράδυ. Όχι με αυτό. Γιατί πρέπει να έχουμε 10 δωμάτια να μπορούν να φιλοξενήσουν παραπάνω κόσμο για να μπορούν να μείνουν παραπάνω χρήματα στο νησί. Μα κάποια στιγμή αυτά γυρίζουν και μπούμεραγκ. Αυτό ακριβώς. Μακροπρόθεσμα, κακά τα ψέματα. Εποφελούμαστε για λίγο, αλλά στο μέλλον. Είμαστε λίγο πριν, και ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε για το θέμα αυτό, είμαστε λίγο πριν το Πάσχα. Εκεί στην Κίσαμο, την όμορφη περιοχή σας, πώς ετοιμάζεστε για τις ημέρες αυτές, μιας και σας έχουμε κοντά μας. Έχουν ετοιμαστεί διάφορες εργασίες, καθαρισμού, εφερπισμού της πόλης, των χωριών όπου μπορούμε, συνεργασία με τους τοπικούς και την υπηρεσία. Καθαριότητας, όπως βλέπετε, τι τραβάμε και με την υπηρεσία καθαριότητας. Έχετε κι εσείς προβλήματα με τους... Άλλοι μπαίνουν προσωρινούς, άλλοι φεύγουν σε προσωρινούς, άλλοι μπαίνουν με δικαστικές, άλλοι φεύγουν. Έχετε χάσει το λογαριασμό, Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι κάπου θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε το μεγάλο παζάρι την Παρασκευή που καλούμε όλο τον κόσμο που θέλουν να απολαύσουν την πόλη της Σάμου, τα εδέσματα και τη φιλοξενία που παρέχουν οι καταστηματάρχες εδώ. Είναι μια όμορφη ευκαιρία διασκέδασης και ανταλλαγής και ευχών, αλλά κυρίως και το παραδείγμα. Δεν γίνεται βέβαια όπως ήταν πολύ παλιά τη έννοια του παραδείγματος που κατέβαζαν όλοι οι αγρότες, αλλά όμως γίνεται και τώρα ανταλλαγή και πολλή. Πού ακριβώς θα γίνει αυτό, κύριε Σταθάκη? Το ιστορικό κέντρο της πόλης εκεί γίνεται κάθε χρόνο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μετά το παζάρι των Βουκολιών, δηλαδή, τη Σάμου θεωρούμε ότι είναι το δεύτερο. Και όπως σας είπαμε, ξεκινούν σιγά σιγά και ο τουρισμός, τα δωμάτια, ξενοδόχοι. Ετοιμαζόμαστε εμείς για τις παραλίες να υποδεχτούμε τους επισκέπτες. Αυτή η γραφειοκρατία βέβαια που κάθε χρόνο χειροτερεύει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει και θα μπορέσει να αφήσει, όπως είπαμε, τοπικές κοινωνίες να εργαστούν και οι ελέγχοι που είναι απαραίτητοι και πρέπει να γίνεται. Ο έλεγχος στα δημόσια πράγματα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να είναι έλεγχος ο οποίος θα έχει να κάνει με την ουσία και αφού έχουν γίνει τα πράγματα. Ενώ εμείς δυστυχώς υπάρχουν έλεγχοι στο να μην γίνουν πράγματα. Δεν αφήνουν δηλαδή μια δημοτικαρχή, ένα δήμο που έχει πάρει την ψήφο των πολιτών για να διαχειριστεί κάποια πράγματα, να εκτελέσει το πρόγραμμα αυτό που είπε στους πολίτες και να λογοδοτήσει γιατί δεν το εκτέλεσε. Όταν έχει 1000-2 εμπόδια για να μην το εκτελέσει, γιατί πράγμα θα λογοδοτήσει. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολοι πολίτες και δεν το καταλαβαίνουν, κύριε Βαγιαφιανάκη, γιατί φταίμε εμείς οι αιρετοί. Γιατί εμείς οι δήμαρχοι που να κλείσουμε τα δημαρχεία, έχω κάνει πρόταση στην Πέτρη όταν έγινε η συνεδρία στο Καστέλι. Δεν με ακούν οι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω τον τίτλο και να λέμε ότι αυτός είναι Ταλιμπάν ή άλλος είναι εξτρεμιστής επαναστάτης. Είναι η αλήθεια. Πώς θα πιστέψουν οι πολίτες ότι δεν τους λέμε ψέματα και ότι δεν είμαστε λοποδίτες και κλέφτες όλοι? Όλο το σύστημα λέει ότι οι δήμαρχοι είναι κλέφτες. Πώς, όταν δεν τα κλείσουμε να τους πούμε την αλήθεια, ότι δεν κάνουμε κουμάντο, ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε κάτι, ότι πέφτει ένα στίχο σε μένα μέσα στην πλατεία του μουσείου της πόλης Σάμου, βούλιαξε ο δρόμος. Έφαγα 10 μέρες μέχρι να βρούμε εργολάβο να το φτιάξει και μετά έρχεται από εκδρομένη και σου λέει δεν είναι κατεπίγον αυτό που έκανες. Να μην πληρωθεί ο άνθρωπος. Ποιος εργολάβος άρχισε να φτιάξει κάτι? Αν έκανε κάποιος σκοτωνόταν όμως, θα σε πιάνω στον εισαγγελέα πάλι τελευταίο δήμαρχος γιατί δεν έκαμε κάτι. Δεν πρέπει επιτέλους να κάνουμε λοιπόν κουμάντο για αυτά που λέμε και να λογοδοτήσουμε αν τα κάναμε σωστά από την άποψη την οικονομική, να μην υπάρχει διαφθορά και πόσο έπιασε αυτό που έκαμε. Αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται. Και αν είχε ουσία αυτό που έκανα, έπρεπε να γίνει, έπρεπε να αποκαταστήσει τέτοιο δρόμο ή εγώ πήγα τον χάλασα μόνο μου, τον ξανάφτιαξα για να φάω λεφτά με τον εργολάβο. Αυτά που κάτω και κάτω κουβεντιάζουν στα καφενεία και ο κόσμος και από τις εφημερίδες και από δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν αναζητούν πλέον την ευθύνη της λογοδοσίας. Γι' αυτό λέγεται αυτοδιοίκηση. Να αυτοδιοικούμαστε. Δυστυχώς δεν είμαστε. Ετεροδίκοι είμαστε και κακής ποιότητας. Και είσαστε αναγκαστικά, ακούτε, είστε στη μέση μεταξύ των πάνω και τον μπράβο, κάτω εννοώντας τους πολίτες βέβαια. Νομίζω ότι χθες έγινε γνωστή και μια είδηση ότι οι Δήμοι δεν θα είναι αρμόδιοι για τους αγροτικούς δρόμους να ανοίγουν ή να κλείνουν αγροτικούς δρόμους, να κάνουν έργα, θα είναι κεντρικά πάλι υπεύθυνο το κράτος. Δεν το έχω δει ακριβώς πώς το έχει διατυπωθεί κάτι, αλλά σίγουρα προβλήματα, γιατί τώρα ζητούν ένα σωρό αδειοδοτήσεις για να κάνουν οποιοδήποτε έργο, ζητούν αδειοδοτήσεις πλέον από όλες τις υπηρεσίες περιβάλλον και το διεύθυνση δασών. Οι διεύθυνση δασών, όλοι οι δρόμοι που έχουν ανοιχτεί οι αγροτικοί στα χωριά μας και παντού δεν έχουν ανοιχτεί με καμιά άδεια. Ναι. Δεν ζούσαν άριστοτε. Τώρα δεν ξέρεις την υποχρεωμένη υπηρεσία. Εφόσον σαν Δήμος πάμε να βάλουμε λοιπόν να εντάξουμε ένα έργο στο ΕΣΠΑ, εμείς φανταστείτε τώρα, εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Κρήτης ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ για το Δήμο Κισάμου. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την διαχειριστική για τον Περιφερειάρχη για την συνεργασία. Είμαστε μέσα στους τρίτος Δήμος σε σειρά, αλλά. Βαθμολόγησε, είδαμε και πάθαμε να βρούμε τρεις δρόμους σε όλο το Δήμο. Για να πληρεί τις προϋποθέσεις, να είναι 5,5 μέτρα, να μην εμπίπτει μια απαγόρευση στην άλλη, στην άλλη, στην άλλη. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει στη διεύθυνση δασών να τη πει αδειοδότησε με τον δρόμο, γιατί θα σου πει τον είσαι ανοίξει παράνομα και πρέπει να σου τον κλείσει.
Όχι να σου δώσει άδεια, όχι ότι γιατί θέλει να το κάνει. Χειρότερα δηλαδή. Καλύτερα να σιωπήσετε παρά να. Καταλάβετε το. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα το ξέρουμε. Πες να συνδρούμε στην δρόμη λοιπόν, αφού δεν θα μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διευθυντή δασών για να πάρουμε αδειοδότηση. Γιατί αυτοί υποχρεωμένοι να σου πούνε ότι έχει ανοιχτή από το χάρτη και να σου βγάλει απόφαση αναδάσωση. Κλείσιμο, λέει ότι δεν φταίει κιόλα. Α βάλει και πρόστιμο. Καταλάβετε σε μια. Δηλαδή βγαίνουν νομοθετήματα τα οποία δεν βλέπουν τι συνέπειε. Δεν είμαστε, δηλαδή είναι εύκολα πράγματα στην Ευρώπη και ψηφίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσίες, μα δεν εφαρμόσουμε σε εύκολα στο δικό μας κράτος. Γιατί δεν αποτυπώνουμε λοιπόν την κατάσταση που υπάρχει, να βγάλουμε ένα νόμο να πούνε ότι είναι νόμιμοι δρόμοι που είναι όλοι ανοιγμένοι και ύστερα να πάμε να πάρουμε αδειοδοτήσεις. Καταλάβετε να σας πω, είναι τόσο απλό. Και το κάνουν έτσι. Βγάζετε και την αγανάκτηση σας, κύριε Σταθάκη. Πρέπει να βγαίνει πολλές φορές, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι η αλήθεια, δεν είναι αγανάκτηση. Είναι η αλήθεια πλέον προς τα έξω. Απλώς. Ναι, ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις πλευρές ενός ζητήματος για να ξέρουμε και πώς θα αντιδρούμε και εμείς οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθάκη. Ευχαριστώ. Καλή ανάσταση με υγεία και εσάς σε όλο τον κόσμο. Καλή ανάσταση να έχετε κι εσείς και οι φίλοι που μας ακούν από εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά και πάλι. Γεια σας.